είμαι πραγματικά συγκινημένη που έχω τη τύχη να σας καλωσορίσω. Είμαι Νεφέλη, είμαι 14 ετών. Μαθήτρια της Δευτέρας Γυμνασίου. Η κόρη του Κώστα Βλάση. Σε τέτοιες εκδηλώσεις, μάλλον δεν συνηθίζεται να προλογίζει τον ομιλητή μία έτοιμη. Οι περισσότεροι από εσάς θα περιμένατε ίσως να ακούσετε έναν πολιτικό να μιλά απόψη για τον μπαμπά μου. Εξαίρετος το έργο του και την πορεία του και δίνοντας να πάρει το παλμό και να ακολουθήσει η ομιλία του. Οφείλω όμως να σας ευχαριστήσω για πολλά περισσότερα. Γιατί ως άνθρωπος είστε πάντα δίπλα μου, στις λύπες και στις χαρές όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ως πολιτικός υπήρξατε και συνεχίζετε να αποτελείτε για μένα πηγή γνώσης και έμπνευσης. Γιατί ως γνήσιος πατριώτης είστε για μένα φάρος στιβαρότητας και αποφασιστικότητας. Δεν πρόκειται να μιλήσω, θέλω μόνο να σας πω ότι καμιά φορά υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα κατατάξει σε σχέση με τις δικές του προσπάθειες, αλλά είναι τυχερά. Τυχαία. Ο πατέρας του πατέρα μου γεννήθηκε Γορτίνιος, στη Στενίτσα. Και ως εκ τούτου, εάν πάτε εκεί, θα δείτε και ένα άγαλμα των πεσόντων, ηρωικός πεσόντων, Χρήστος Σαμαράς. Ως εκ τούτου αισθάνομαι ότι εδώ πέρα έχουν και οι δικές μου οι ρίζες ποτιστεί με αυτή την αξιοπρέπεια και τον ηρωισμό των ανθρώπων που μας κάνουν. Θέλω με βάση αυτά τα κριτήρια να σας πω ότι και πάλι έτυχε να γνωρίζω τον Κώστα, όπως το είπε, πράγματι, από πολύ μικρή ηλικία. Καμιά φορά η αξιοπρέπεια και η αξία ακτινοβολείται, την αισθάνεσαι. Η κόρη του είπε ότι τα μάτια του λάμπανε. Εγώ λέω ότι αισθανόμουν ότι είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει να προσφέρει γνήσια, όχι θεατρινίστικα. Και έζησα την αξιοπρέπειά του και μέσα στη Βουλή. Φανταστείτε, εγώ από τους 77 βουλευτές και μπορούσα πια να διακρίνω ποιος είναι ικανός και ποιος όχι. Και την αξιοπρέπειά του και την ικανότητά του που τον οδήγησαν πράγματι στο να γίνει καθηγητής, στο να είναι ένας γιατρός που εξυπηρετεί όλο τον κόσμο, άριστος, στο να είναι εκείνος ο οποίος αναγνωρίζει την ανάγκη για αυτό που λέμε ανάπτυξη. Χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει Ελλάδα, δεν υπάρχει δυτικός κόσμος, δεν υπάρχει τίποτα. Χαίρομαι που γνωρίζω και εκεί τις προσπάθειές του που έκανε για τις δύο μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες που ήρθαν εδώ πέρα στον τόπο. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έζησα το χνότο, τη χημεία αυτών των ανθρώπων, των Ελλήνων, του εξωτερικού, τους οποίους ο Κώστας όχι απλά κέρδισε όταν ήταν υπουργός, αλλά τους έκανε δικούς του. Όλοι έχετε κάποιον έξω. Και όλοι ξέρετε ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό είναι καμιά φορά και πιο Έλληνες από εμάς. Αυτούς τους ανθρώπους όταν τους κερδίζεις, ξέρεις ότι έχει κάνει πολύ μεγάλο καλό. Και ο Κώστας γυρνώντας όλο τον κόσμο, όλη την οικουμένη, κατόρθωσε και άφησε το αποτύπωμά του, την αξία του, να είναι εντυχισμένη μέσα στη συνείδηση αυτών των ανθρώπων για έναν Έλληνα πετυχημένο υπουργό των εξωτερικών. Τιμή για μένα και δυναμογόνο παρουσία σας εδώ.
Πραγματικά δεν έχει προηγούμενο, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν έβαλα κάτω οδόνες για να μπορούν και οι υπόλοιποι συμπολίτε μας να βλέπουν αυτή την παρουσία, αλλά δεν έχει ξανατύχει στην Τρίπολη. Η θερμή και η μαζική ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μου επιβεβαιώνει με τον πιο εμφαντικό τρόπο αυτό για το οποίο δεσμεύτηκα και για το οποίο πάλεψα από την πρώτη στιγμή της ενασχόλησής μου με τα κοινά. Τη δημιουργία μιας ισχυρής και σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με εσάς, τους συμπατριώτες μου Αρκάδες, η οποία ανανεώνεται διαρκώς και της οποίας ο απότερος σκοπός θα είναι πάντα η προώθηση του καλού της Αρκαδίας και των πολιτών της. Για αυτή την εμπιστοσύνη οφείλω, πέρα και πάνω απ' όλα, να σας ευχαριστήσω και να σας διαβεβαιώσω ότι από το 2015 έως και σήμερα που έχω την τιμή να σας εκπροσωπώ στην Βουλή των Ελλήνων, έκανα ό,τι περνά από το χέρι μου για να την τιμήσω. Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια έγιναν πολλά, τόσα για την Αρκαδία, όσα και για την πατρίδα μας. Σήμερα, που βρισκόμαστε μόλις 3 μέρες πριν τις εθνικές εκλογές, θεωρώ ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή για έναν απολογισμό και με βάση τα συμπεράσματά μας να προσέλθουμε στην κάμπη. Μόρφωση του μισθολογίου τους από 1η-1η του 24 και να προχωρήσουμε σε νέα αύξηση 3-4% στις συντάξεις από 1η Ιανουαρίου του 24. Εστιάζουμε σε μια καλύτερη δημόσια υγεία για όλους, με αύξηση του νοσηλευτικού προσωπικού κατά 10.000 εργαζομένους, με ανακαίνιση και εξυγχρονισμό 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας, δωρεάν προσωπικό γιατρό και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους τους πολίτες, μείωση του χρόνου αναμονής στις διακομιδές του ΕΚΑΒ στα επίγοντα και στα χειρουργεία κατά 70%. Στοχεύουμε, κύριε Πρίτανη, στη σημαντική αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας μέσω της διεύρυνσης της εφαρμογής του ολοήμερου σχολείου ως τις 5.30 το απόγευμα και την επέκταση διευρυμένου και ενισχυμένου ολοήμερου προγράμματος νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα. Δημιουργούμε 150 καινούρια πρότυπα και πειραματικά σχολεία μέχρι το 2027 και κατασκευάζουμε νέες φοιτητικές εστίες για στέγαση 8.500 φοιτητών μέσω ΔΕΗ. Η ΔΕΜΟ και η ΕΛΠΕΝ υλοποιούνται ήδη στην Τρίπολη, ενώ ενδιαφέρον εμφανίζουν τουλάχιστον ακόμα 3 εταιρείες. Τους επόμενους μήνες αναμένονται θετικές εξελίξεις. Αν πριν από μερικά χρόνια κάποιος έλεγε ότι η Τρίπολη μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο όχι μόνο της ελληνικής, αλλά της πανευρωπαϊκής βιομηχανίας φαρμάκου, τότε στην καλύτερη των περιπτώσεων θα χαρακτηριζόταν ως ονειροπόλος. Κάποιοι όμως πιστέψαμε στις δυνατότητες και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και το κάναμε πράξη. Αντίστοιχη σημασία, κύριε Πρόεδρε, έργο αποτελεί και έλευση του δικτύου φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο, με τη Μεγαλόπολη να γίνεται η πρώτη πόλη που αποκτά φυσικό αέριο και την Τρίπολη, την Κόρινθο, την Καλαμάτα και τη Σπάρτη να ακολουθούν. Δεν μείναμε όμως μόνο σε αυτό, αλλά καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, προκειμένου οι καταναλωστές να μπορούν να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης με μηδενικό ή ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και χωρές στέλη σύνδεσης. Η έλευση του δικτύου φυσικού αέριου θα αποτελέσει και ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και των επενδυτικών ευκαιριών του τόπου μας, ώστε οι επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, χθες το είπατε στην ομιλία σας, ότι μόνο με φτηνή ενέργεια έρχονται επενδύσεις, μόνο έτσι έρχεται ανάπτυξη, μόνο έτσι έρχονται υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Βλέπετε, σας παρακολουθώ. Πως τα έχουμε αντιληφθεί πλήρως και πως η ανανέωση της εμπιστοσύνης μας θα είναι μια ευκαιρία να τα διορθώσουμε. Εξάλλου, λάθη
κάνουν μόνο όσοι δεν προσπαθούν. Και αν μη τι άλλο, κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι εμείς δεν προσπαθήσαμε. Κύριες και κύριοι, φίλες και φίλοι Αρκάδης, στην κάρτη της Κυριακής δεν χωρούν επιπόλαιες συμπεριφορές. Δεν χωρούν δήθεν άσφαιρες ψήφοι διαμαρτυρίας. Η ψήφος της 21ης Μαΐου είναι η πιο σημαντική, γιατί θα δείξει ξεκάθαρα ποιους εμπιστευόμαστε για την διακυβέρνηση του τόπου. Θέλουμε να πάμε μπροστά με ασφάλεια και ανάπτυξη ή να ρισκάρουμε όσα πετύχαμε τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια ή θέλουμε παράλληλα νομίσματα, δήμητρες και κλειστά και κλειστές τράπεζες. Θέλουμε μια χώρα που θα περιφρουρεί τόσο τα σύνορά της όσο και την ασφάλεια των πολιτών της ή θέλουμε ανοιχτά σύνορα και μπάχαλο παντού.